Δηλαδή έπεσαν στα πεδία των μαχών. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του Μανιάτη Αντώνη Λεοντακιανάκου, ο οποίος συνελήφθη εχμάλωτος από τους Αλβανούς. Και ενώ οι Αλβανοί τον πίεσαν και τον υπέβαλαν σε πολλά μαρτύρια και τον ζητούσαν να ζητοκραυνάσει υπέρ της Αλβανίας, εκείνος άτρομος εφώναξε «Ζήτω η Ελλάς», βρίσκοντας τραγικό θάνατο στις 18 Σεπτεμβρίου του 1914. Εν τω μεταξύ, στην Αλβανία η κατάσταση ήταν χαόδης και κυριαρχούσε απ' άκρη σ' άκρη η αναρχία. Γι' αυτό οι μεγάλες δυνάμεις έδωσαν εντολή στον ελληνικό στρατό να επανέλθει για δεύτερη φορά τώρα στη Βόρειο Ήπειρο. Μάλιστα, το 1915 η Βόρειος Ήπειρος έστειλε και ένα αριθμό βουλευτών της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά ενώ τα πράγματα έδειχναν ότι το εθνικό αυτό ζήτημα όδευε προς τη λύση του, ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Το χειρότερο όμως ήταν ότι ήδη είχε εισχωρήσει στα σπλάχνα του έθνους ως έγινα τρομακτική ο εθνικός δικασμός. Έτσι, και παρά το γεγονός ότι η αλβανική κυβέρνηση είχε αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να συνυπογράψει στις 17 Μαΐου του 1914 το πρωτόκολλο της Κερκύρας, τίποτε από όσα προέβλεπε το περίφημο εκείνο πρωτόκολλο υπέρ των βορειοϋπειρωτών δεν εφήρμοσε. Όταν δε εξαιτίας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εθνικού Διχασμού ο ελληνικός στρατός αναγκάστηκε να αποσυρθεί για δεύτερη φορά, οι Αλβανοί βρήκαν εντελώς ανοιχτό το πεδίο για να επιβάλλουν τις αφαιρεσίες τους, μία από τις οποίες ήταν και το περιλάλητο εκπαιδευτικό ζήτημα. Δηλαδή οι Αλβανοί, χωρίς να σέβονται τις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει με το πρωτόκολλο της Κερκύρας, άρχισαν αφαίρετα να κλείνουν τα ελληνικά σχολεία και να απαγορεύουν στους βορειοϋπειρώτες να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα, την ελληνική δηλαδή. Έτσι οι βορειοϋπειρώτες το 1935 προσέφηκαν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο και τους επικαίρωσε πανηγυρικά. Εξίσου όμως και οι Αλβανοί πανηγυρικά περιφρόνησαν και την εν λόγω απόφαση. Αλλά περιφρόνησαν και την τότε νεοσύστατη εκκλησία της Αλβανίας, της οποίας αλλίωσαν την κανονική σύνθεση, ώστε να μην αναγνωρίζεται ούτε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ούτε από τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες, πλην εκείνων του Σιδηρού Παραπετάσματος. Έτσι, αγαπητοί αδελφοί, φτάνουμε στα 1940. Στις 9 Ιουνίου 1940, δηλαδή πριν από την επίθεση της φασιστικής Ιταλίας εναντίον της χώρας μας, η Αλβανία εξέδωσε διάταγμα που επικυρώθηκε ομόφωνα από την Αλβανική Βουλή στις 4 Ιουλίου της ίδιας χρονιάς, του 1940. Στο άρθρο 1 του εν λόγω διατάγματος
Ελλάδος ορίζεται ότι το Αλβανικό Βασίλειο αναγνωρίζει ότι βρίσκεται εις πόλεμο με τα χώρας εκείνας με τον τέλειο ευρετής κατάσταση του πολέμου το Βασίλειο της Ιταλίας. Και αυτό διότι η Ιταλία, αυτό απλώ για να το έχετε υπόψη σας, από τη Μεγάλη Παρασκευή, 7 Απριλίου του 1939, είχε καταλάβει την Αλβανία. Και επειδή εφαίνεται πλέον ότι επέκυπτο η Ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος, η Αλβανία εξέδωσε αυτήν την διαταγή που έλεγε ότι, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι αναγνωρίζει η Αλβανία ότι βρίσκεται σε πόλεμο με τις χώρες εκείνες εναντίον των οποίων θα επιτεθεί η Ιταλία. Και η κυρίως χώρα εναντίον της οποίας επιτέθη η Ιταλία ήταν βεβαίως η Ελλάδα. Δεν είναι λοιπόν παράξενο ότι η Αλβανία ηθελημένα έλαβε στην κατά της λάθος επίθεση της Ιταλίας μέρος, συμμετέχοντας μάλιστα, σημειώστε το αυτό, με 15 τάγματα. Αλλά ο ελληνικός στρατός υπό την σκέπη της Παναγίας συνέτρεψε την Ιταλική επίθεση και προελάβοντας συνεχώς κατελάμβανε τη μία μετά την άλλη της πόλης της Βορείου Ιππήρου, γεγονός που το διαλαλούσαν πανηγυρικά οι καμπάνες των εκκλησιών. Έπεσε η Κοριτσά, έπεσαν οι Άγιοι Σαράντα, έπεσε το Αργυρόκαστρο, η Πρεμετή, η Κλεισούρα. Έπεσε, έπεσε, διαλαλούσαν οι καμπάνες των εκκλησιών. Κάθε καινούργια νίκη του στρατού μας έφερνε πιο κοντά το όνειρο της ενσωματώσεως της πολύπατης Βορείου Ιππήρου στον εθνικό κορμό. Αλλά, και εδώ υπάρχει ένα λάδι. Αλλά δυστυχώς το όνειρο αυτό κράτησε λίγο όσο κρατάνε τα όνειρα. Γιατί στις 6 Απριλίου του 1941 η ναζιστική Γερμανία επετέθη ανέτεια εναντίον της χώρας μας. Οπότε ο ελληνικός στρατός άρχισε να συντήσεται από τις πόλεις και τα χωριά της Βορείου Ιππήρου. Οι βορειοϊπηρώτες που ήξεραν τι τους περίμενε, αφού για τόσους μήνες είχαν δείξει τα αδελφικά τους αισθήματα προς τους Έλληνες φαντάρους, με δάκρυα έλεγαν στους στρατιώτες μας που έφευγαν: «Αδέλφια, πού μας αφήνουν?» Και εκείνοι, οι Έλληνες φαντάρους, με δακρυσμένα τα μάτια και βαριά την καρδιά, τους απαντούσαν: «Αδέλφια, κουράγιο, θα ξανάρθουμε». Αττικός όμως δεν ξαναγύρισαν. Έπειτα ήταν τα μαύρα χρόνια της κατοχής στην Ελλάδα, ενώ στην Αλβανία επικράτησε το κομμουνιστικό και απάνθρωπο καθεστώς του Εμβέρ Χότζα, που ξεκίνησε σκληρό και αμήλικτο διωγμό εναντίον του ελληνικού πληθυσμού. Ως μειονοτική ζώνη αναγνώρισε μόνο τα 92 χωριά της Δροπόλεως. Η Δρόπολης είναι, για όσους τυχόν έχετε πάει στην περιοχή της Καρκαβιάς, είναι η περιοχή που ξεκινάει από την Καρκαβιά και φτάνει μέχρι το Αργυρόκαστρο, χωρίς όμως στη μειονοτική ζώνη να περιλαμβάνεται το Αργυρόκαστρο. Όλες τις άλλες περιοχές τις χαρακτήρισε αλβανικές,
και με βαριές ποινές απαγόρευε να ομιλείται η ελληνική γλώσσα. Τέλος, το Νοέμβριο του 1967 η Αλβανία αυτοανακηρύχθηκε επίσημα